σελίδα 638, είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιο ΚΕ και οδάφιο 6. Σελίδες λοιπόν 638, κεφάλαιο ΚΕ, Ισαΐα του προφήτου, 25 κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών και παχαίων μεστών μυελού από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς. Και το κάλυμα το καλύπτων επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη τον θάνατον ενίκη. Και ο Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη μέρα θέλου συνειπεί, ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει μας, ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλομεν χαρή και εφρανθεί τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον Κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τη χείρα αυτού δια να κολυμβήσει και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανία αυτών μετά των πανουργευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα το τυχό σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί ως εδάφος. Εν εκείνη τη μέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν τη γη του Ιούδα, έχομεν πόλην οχυράν, σωτηρίαν, θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και περί προτυχισμάτων, ανοίξατε τα σπήλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έτος έθνος, το φυλάτων την αλήθειαν. Αμήν. Πολύ καλά κάνουμε πάντοτε όταν στρέφουμε με προσοχή το βλέμμα μας στον προφητικό λόγο, ο οποίος και μας διδάσκει και μας ενισχύει, αλλά ιδιαιτέρως μας αποκαλύπτει σαν γνήσιος προφητικός θεόπνευστος και αψευδής λόγος τα μέλλοντα, δηλαδή το έργο το οποίο ο Θεός έχει στην καρδιά του και στο πνεύμα του να εργαστεί και να εκτελέσει. Μιλάει λοιπόν τώρα προφητικά ο Λόγος του Θεού για ένα όρος πάνω στο οποίο ο Θεός πρόκειται να κάνει πλούσιο συμπόσιο με δέσματα εξαιρετικά και εκλεκτά κρασιά. Και σε αυτό το όρος ο Θεός θα εργαστεί έργο μέγα, καθώς θα αφανίσει το πρόσωπο εκείνου που δίδει στους ανθρώπους το κάλυμα της απιστίας, για να μην μπορούν να εννοήσουν, να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο εδόθη για τη σωτηρία των ανθρώπων και για τη δόξα του Θεού. Σε αυτό λοιπόν το όρος στο οποίο πρόκειται να κάνει ο Κύριος ένα πλούσιο συμπόσιο, το πρώτο έργο που θα κάνει ο Θεός είναι να καταργήσει αυτόν που είναι ο άρχοντας και ο Θεός του κόσμου τούτου και ο οποίος απίστονόντων των ανθρώπων που βρίσκονται εκτός του όρους αυτού, τυφλώνει το νου για να μην μπορούν να εννοήσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Να μην μπορεί να αποκαλυφθεί σε αυτούς η δόξα του Θεού. Μέσα όμως το όρος αυτό, ο Θεός θα ενεργήσει θαυμάσια, καθώς και αυτόν που τυφλώνει το νου των ανθρώπων, αλλά και το κάλυμα της απιστίας θα καταργηθεί από τον ίδιον το Θεό και στη συνέχεια
αφού καταργηθεί μέσα στο όρος αυτό, επάνω στο όρος αυτό το κάλυμα, τότε προφητεύει ο Λόγος του Θεού ότι θα καταποθεί ο θάνατος εν νίκη, καθώς είναι δεδογραμμένο και αποκεκαλυμμένο στην Καινή Διαθήκη από τον Απόστολο Παύλο, που λέγει όταν το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Δηλαδή προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από το θεόπνευστο προφητικό λόγο η αρπαγή της Εκκλησίας. Και επίσης προφητεύεται η συνέχεια ότι ο λαός αυτός ο οποίος θα αρπαχθεί και θα βρίσκεται στο όρος εκείνο θα έχει πλέον χαρά και εφροσύνη, γιατί ο Θεός θα σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θα εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης. Και εν εκείνη τη ημέρα συνεχίζει να προφητεύει ο Θεός, και εν εκείνη την ημέρα ο λαός αυτός, ο οποίος θα ζήσει το κατεπόθιο θάνατος εν νίκη, θα ομολογεί λέγοντας «περιεμήναμεν αυτόν για να μας σώσει και μας έσωσε». «Περιεμήναμεν αυτόν για να μας δώσει αιώνια ζωή και χαρήκαμε και εφρανθήκαμε στη σωτηρία αυτού». Που σημαίνει ότι μέσα από αυτό το προφητικό λόγο ο Θεός προτρέπει και όλα στο λαό του, το λαό που θα βρεθεί σε αυτό το όρος στο οποίο ο Θεός κάνει πλούσιο συμπόσιο, να περιμένουνε και θα σωθούνε, να περιμένουνε και θα εφρανθούνε, γιατί σε αυτό το όρος η χείρ του Κυρίου θα αναπαυθεί. Και ενώ έξω που θα υπάρχει ο Μωάβ και το φρόνημα της σάρκας θα καταπατείται σαν το άχυρο δια τον κοπρώνα, μέσα όμως ο Κύριος θα εργάζεται θαυμάσιο έργο σωτηρίας, ενεργήματα θαυμάτων, διανομές Πνεύματος Αγίου, ώστε εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι θα κατανοήσουν ότι πλέον ευρέθησαν κατά χάριν στο όρος αυτό, θα λένε έχουμε πόλην οχυράν, έχουμε τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία του Θεού ημών, τον οίκον του Θεού του ζώντος, που ο Κύριος αντί για τύχη και προπήρια και περιτυχίσματα έβαλε τη δική του σωτηρία. Και το Πνεύμα το Άγιο θα προφητεύει και θα δοξάζει «ανοίξατε τα σπήλας, γιατί θα εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια». Τα ερωτήματα λοιπόν είναι δύο. Πρώτον είναι ποιο είναι αυτό το όρος, και το δεύτερον είναι ποιος είναι αυτός ο λαός τον οποίον ο Θεός, αφού θα θέσει στο όρος εκείνο, θα έλθει αφού τον αγιάσει, αφού τον προετοιμάσει, θα έρθει να τον παραλάβει για να είναι πάντοτε μαζί του. Το όρος λοιπόν εκείνος, η απάντηση του πρώτου ερωτήματος είναι εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί, θα στηριχθεί επί της κορφής των ωραίων και θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Το όρος του Κυρίου λοιπόν, το όρος του οίκου του Κυρίου, το όρος επάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο οίκος του Θεού, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, όπου ανάμεσα από εξήκοντα βασίλισσες και ογδοήκοντα παλακές και αναρρύθμιτες νεάνιδες, μία θα είναι η περιστερά που θα έχει γεννηθεί έχοντας τα χαρακτηριστικά της μητέρας της, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, και θα έχει γεννηθεί έχοντας
απόλυτη ομοιότητα με αυτήν. Και απάνω σε αυτό το όρος που θα έχει στερεώσει ο Θεός με το λόγο του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, των ναών του Θεού, των οίκων του Θεού, του ζώντος, την Εκκλησία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Σιών, όρος Σιών, πόλης Θεού ζώντος, επουράνια Ιερουσαλήμ. Επάνω λοιπόν σε αυτήν την Ιερουσαλήμ ο Θεός θα διεγείρει τις καρδιές των ειλικρινών και θα σειραίουν εις αυτό και πολλοί λαοί θα υπάγουν σε αυτό το όρος του οίκου του Κυρίου. Και ο λόγος για τον οποίο θα σειραίουν, δεν υπάρχει άλλος λόγος, και ο λόγος για τον οποίο θα σειραίουν τα έθνη και οι λαοί θα είναι γιατί στο όρος του οίκου του Κυρίου θα υπάρχει ο νόμος του αγιασμού και ο λόγος του Θεού ζωντανός εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί αγαπητοί, ο λαός του Θεού, έτσι μου τον έδειξε ο Θεός, είναι σαν τα περιστέρια. Ρίξε σε ένα μπαλκόνι, όπως έκανε ο Θεός, ψωμάκι και θα δεις ότι θα μαζευτούν όλα τα περιστέρια. Και ενώ θα υπάρχουν 5 μπαλκόνια στη σειρά, 5, όλα τα μπαλκόνια θα είναι άδεια εκτός από ένα. Αυτό που θα έχει ρίξει κάποιος αυτό το ωραίο ψωμάκι, το απλό. Δεν θα πάνε εκεί που έχει χρυσάφια, ασήμια, πολυτέλεια, εκεί που έχει διασκέδαση, τα περιστέρια, περιστερά του Κυρίου. Εκεί που υπάρχει δόξα των ανθρώπων, η απόλαυση των ανθρώπων, τα περιστέρια πηγαίνουν εκεί που ρίχνει ο Θεός ψωμάκι. Γιατί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνον με άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Και αυτό είναι και το μεγάλο μυστικό της σωτηρίας των ανθρώπων και της έλκυσης που κάνει ο Θεός. Και αυτό είναι και το αίτημα της προσευχής μας και το μήνυμα σήμερα. Έρχονται οι μέρες και καιροί κακοί για το Μωάβ έξω, έρχονται όμως μέρες ευλογίας και δόξης μέσα. Μέσα στο σπίτι μας ήθε ο Θεός να σπέρνει ψωμάκια, ψίχουλα, για να έρχονται όλοι οι κεκλειμένοι του Κυρίου. Μέσα στα σπίτια μας, μέσα στη ζωή μας και μέσα στην Εκκλησία του Θεού που εξάπαντος θα το κάνει ο Θεός. Το μυστικό του όρους του οίκου του Κυρίου είναι ο λόγος του Θεού και ο νόμος του αγιασμού. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, γιατί χωρίς την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων δεν μπορεί να έχετε στη ζωή σας τον αγιασμό. Άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Ο νόμος του αγιασμού. Αλλά και ο λόγος του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει. Σε αυτό λοιπόν το όρος ο Θεός θα στήσει την Εκκλησία Του, θα ρίξει τα ψίχουλα εν αυθονία και τα περιστέρια θα έρχονται χωρίς δισταγμό. Αυτό είναι το μέλλον, αδελφοί. Το μέλλον του έργου του Θεού. Είναι άραγε το μέλλον το δικό μου?
της οικογένειάς μου, της εκκλησίας αυτής της μικρής. Δύο πράγματα. Δίκαιον έθνος. Το δίκαιον έθνος θα εισέλθει. Το δίκαιον έθνος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Τη δικαιοσύνη του Θεού που δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου δεν δέχεται, δεν αποδέχεται ούτε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ούτε την διδαχή των Αποστόλων, αλλά ούτε και την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο με τη δικαιοσύνη του Θεού ο άνθρωπος, η οικογένεια, η εκκλησία αποκτά αυτή την ιδιαίτερη σχέση που ο Θεός θέλει να έχει με τους ανθρώπους. Σχέση αγάπης, σχέση αγιασμού, σχέση δόξης Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας. Και δεύτερον, το φυλάτων την αλήθεια. Και εδώ είναι το πιο κρίσιμο, θεωρώ εγώ, και το λέω γιατί είναι η γνώμη μου, είναι το πιο κρίσιμο σημείο στην Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Γιατί όταν οι μαθητές του Ιησού Χριστού είπαν, άραγε τώρα αποκαθιστάνει στη Βασιλεία στον Ισραήλ, ο Κύριος τι είπε? Βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Πολλές απόψεις, πολλές γνώμες, πολλές διδασκαλίες, πολλές θεωρήσεις πραγμάτων θα ακουστούν και θα υπάρξουν μέσα στον λαό του Θεού, που θα είναι αποκλίνουσες του Ευαγγελίου του Χριστού, του Λόγου του Θεού, και θα έρχονται στοχευμένα, μεθοδευμένα από τον κοσμοκράτορα του σκότους. Γιατί η προσπάθειά του, η αγωνία του, ο αγώνας του είναι να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αλλά όσο αυτός με το πνεύμα του Αντίχριστου που επεκτείνεται και έξω και κυριαρχεί, αλλά και μέσα, που προσπαθεί να διεισδύσει με το πνεύμα της σάρκας και του κόσμου, όσο πιο δυνατά αγωνίζεται, τόσο πιο υπέροχα θα εργάζεται ο Θεός με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και το αποτέλεσμα θα είναι η προσωπική μας επιλογή μέσα στην απόλυτη ελευθερία που μας χαρίζει ο Θεός στο όρος του οίκου του Κυρίου, και μέσα στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου με την οποία μας περιβάλλει ο Θεός. Είναι ζήτημα επιλογής προσωπικής και στη συνέχεια οικογενειακής, στη συνέχεια εκκλησιαστικής τοπικά και στη συνέχεια εκκλησιαστικής σε ευρύτερο περιβάλλον. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα ας πάρουμε όσοι θέλουμε αυτή την απόφαση, λέγοντας η δική μου επιλογή είναι εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λαυτρεύει τον Κύριον. Αμήν.